Θα δώσουμε λοιπόν τώρα την καλησπέρα μας στον Παύλο Μυροφορίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Κατά κάποιο τρόπο αυτή η κουβέντα έχει και το χαρακτήρα έτσι ενός πρώτου απολογισμού, καθώς ολοκληρώθηκαν οι 9 αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Άρα μας δίνεται η αφορμή, κύριε Μυροφορίδη, να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό. Ποιο είναι το δικό σας το πρόσημο? Ότι είναι 400% επιτυχημένος. 400 κιόλας. Δεν εννοείται. Άμα τα 9 παιχνίδια πριν αρχίσει το πρωτάθλημα σου λέγανε τα 6-7 νίκες και 2 ισοπαλίες και δεν υπέγραφες, θα ήσουν αφελής ή βλάκας. Ναι. Σε όποιον και να λέγανε ότι στα 9 παιχνίδια θα κάνει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, θα υπέγραφε τον Αύγουστο. Ναι. Τόσο και να κάνω λάθος, δεν νομίζω ότι... Και με ένα πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε και παιχνίδια με το θεωρούμενο έτσι γκρουπ των ομάδων που θα κυνηγήσουν την άνοδο, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον 4-5. Δεν υπάρχει θέμα με τι θα κυνηγήσουν, κάθε ομάδα κάνει τον αγώνα της. Ναι. Αλλά ξεκάθαρα, το πρόγραμμά μας ήταν πρόγραμμα το οποίο το κάνεις εσύ δύσκολο ή εύκολο. Ναι. Ήταν ένα πρόγραμμα που βγήκε, άλλες φορές με τύχη, άλλες φορές με ικανότητα, άλλες φορές με πίστη. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η ομάδα έκανε το αναμενόμενο, που το αναμενόμενο ήταν τα πρώτα 7 παιχνίδια να κερδίσει και έκανε 2 ισοπαλίες, δεν καταστήσαν τίποτα. Ναι. Δηλαδή 7 νίκες και 2 ισοπαλίες είναι ένας άκρος επιτυχημένος απολογισμός. Mm-hmm. Σε ένα πρωτάθλημα football league τις πρώτες 9 αγωνιστικές. Ναι. Άμα θέλουμε να βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι. Ναι. Αν θέλουμε να θυμόμαστε το παρελθόν, μπορεί να μας φανεί προβληματικό το ότι κάναμε 2 πολιτικές ισοπαλίες. Ναι. Αλλά στο μέλλον δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δεν ανησυχείτε καθόλου, σας βλέπω. Δηλαδή είστε απολύτως ήρεμος και απόλυτα προσιλωμένος στο στόχο. Να σου πω κάτι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, ανά τετράδα αγώνων πρέπει να μαζεύει 10 πόντους. Ναι. Ανά τέσσερα παιχνίδια πρέπει να μαζεύει 10 πόντους. Ναι. Το όριο είναι 9 με 12, έτσι το ανώτερο. Ναι. Στην τετράδα των αγώνων να κάνεις 9 με 12. Mm-hmm. 10 είναι ο μέσος όρος. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Όχι καλά, καλύτερα από καλά. Ναι, σωστά. Είστε μέσα στο στόχο, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Απλά θα συμφωνείτε όμως μαζί μου ότι εάν, τώρα με βέβαια εάν δουλειά δεν γίνεται, αλλά εάν κέρδιζε ο Άρης και τα δύο παιχνίδια στα οποία είχε τις πρώτες του απώλειες, θα ήταν πολύ πιο άνετος, θα είχε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας μεγαλύτερο και ουσιαστικά. Εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει ασφάλεια. Mm. Στο ποδόσφαιρο η ασφάλεια υπάρχει όταν λήξει ένα παιχνίδι, έχει κερδίσει, όταν τελειώσει μια διοργάνωση, ένα πρωτάθλημα και έχει καταφέρει το στόχο σου. Μαθηματικά. Οπότε ναι, ούτε θα είχαμε τελειώσει κάτι μαθηματικά, ψυχολογικά μόνο μπορούμε να είχαμε να ήμασταν καλύτερα, ναι, αν και τώρα θεωρώ ότι δεν είμαστε άσχημα. Ναι. Το ότι έκανες μια ισοπαλία που για 90 λεπτά ήσουν στεναχωρημένος που έκανες ισοπαλία και από το 90 μέχρι το 95 είσαι ευχαριστημένος που δεν έχασες, ναι, είναι τα συναισθήματα που προσφέρει το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι. Πάντως ο Άρης στα δυο μάτς που έπαιξε φέτος με τον Πανεγιάλιο, σε αυτό που δεν κέρδισε ήταν καλύτερος. Ναι. Σε σχέση με αυτό που κέρδισε. Ναι, και χθες το πρώτο του ημίχρονο νομίζω ήταν πολύ καλό σε σχέση με κάποια άλλα πρώτα ημίχρονα που έχει κάνει. Εντάξει, να σας πω κάτι πολύ απλό. Άμα μπούμε σε ποδοσφαιρική ανάλυση και κάτσουμε και ασχοληθούμε για να λύσουμε τα πράγματα όπως έχουν, ναι, γιατί καλό είναι να λέμε κάτι, να βλέπουμε ένα παιχνίδι να τελειώνει, να λέμε να κάνουμε την κριτική μας και να μένει εκεί, okay. Πιστέψτε με ότι αυτοί που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μου ή ο προπονητής ή ο γυμναστής αναλύουν ένα παιχνίδι 10 φορές. Ναι, καταρχάς βλέπουν το κάθε παιχνίδι και 3 φορές. Ακριβώς. Το παιχνίδι, για να καταλάβετε, χθες εγώ γύρισα 9,5 ώρα, ήμουνα από το Αίγιο σπίτι μου. Το παιχνίδι ήταν γραμμένο και το είδα, κοιμήθηκα 2 ώρα το βράδυ. Το ξαναείδα το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος από την προσπάθεια της ομάδας. Θα ήμουν αφελής να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος. Αλλά ούτε και χαρούμενος για την προσπάθεια, το αποτέλεσμα. Αλλά επειδή πρέπει στη ζωή μας να μάθουμε να μην κοιτάμε μόνο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάμε σφαιρικά το τι γίνεται γύρω μας. Αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ναι, ίσως κάποιες, όχι αντιδράσεις, δεν το λέγα αντιδράσεις, αλλά κάποια πρώτα σχόλια, αν θέλετε, και κάποια ανησυχία που προέκυψε χθες μετά τη δεύτερη ισοπαλία, ίσως να προέρχονται, νομίζω αυτό το αντιλαμβάνεστε, κύριε Μυροφορίδη, από το γεγονός ότι ο κόσμος του Άρη τα προηγούμενα χρόνια βίωσε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το και όσο είπα να είναι. Πριν, ναι. Είπα πριν κάτι. Mm. Ότι αν σκεφτόμαστε
το σήμερα βασισμένο στο παρελθόν, θα έχουμε πρόβλημα. Το αν σκεφτόμαστε το σήμερα όπως είναι, θα δούμε ότι είμαστε ιδανικά. Ναι. Σίγουρα πριν κάποια χρόνια και τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος του Άρη και η ομάδα και όλος ο πλανήτης Άρης είχε προβλήματα. Βγήκαν στο γήπεδο, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί και το πλήρωσε. Αυτή τη στιγμή δεν συμβεί αυτό. Να σας διακόψουμε να πούμε ότι η Λαμία ανοίγει το σκορ με τον Παναθηναϊκό στο. Γιατί παίζουν αυτοί, χιονοπόλεμο ή πάλι. Χιονοπόλεμο παίζουν. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι πατινάζ. Είναι... γιατί... Νομίζω σε ελληνικό γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να παίζουν δηλαδή υπό αυτές τις συνθήκες. Το χιόνι έφυγε σιγά σιγά και από τη Βόρεια Ελλάδα και κατέβηκε προς τα κεντρικά και νότια. Έτσι, αλλά εντάξει, 1-0 με τον Πίτη, αν είδα σωστά, να ανοίγει το σκορ. Στο 5ο λεπτό του χόκκι επιπάγου που παίζουν οι ομάδες. Να επιστρέψουμε, στην κουβέντα μας και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι και για έναν ακόμα λόγο γίνεται πολύ παραπάνω λόγος αυτή τη στιγμή και στο διαδίκτυο και τα λοιπά, σε σχέση με το τι θα γινόταν, γιατί είναι μια ισοπαλία που έφερε η ομάδα και μάλιστα ισοπαλία μετά από 7 νίκες και άλλη μια ισοπαλία. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Είναι γιατί είναι αυτό το διάστημα που στην Ελλάδα, όπου όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις, θεωρείς ότι πρέπει να γίνουν 2, 3, 5, 10, 25 κινήσεις για να αλλάξεις κάτι λόγω της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Εδώ υπάρχει ένα αλλά μεγάλο και πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Κανείς από εμάς δεν θα πει όχι αν μπορεί να βελτιώσει την ομάδα του. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι εγώ προσωπικά θα πω όχι αν βάλω σε ρίσκο το οικοδόμημα. Ναι. Δηλαδή, η επόμενη ερώτηση θα ήταν αυτό. Ναι, εγώ θα προτιμήσω να μην δαπανηθεί μισό ευρώ, μισό, ούτε μισό. Δεν θέλω να δώσω ούτε ένα ευρώ, ρε παιδιά. Ναι. Δεν πρέπει η ομάδα αυτή τη στιγμή να βάλει σε ρίσκο το οικοδόμημα που υπάρχει. Πρέπει το οικοδόμημα που υπάρχει να το στηρίξει. Να του δώσει τη βάση, γιατί όποιος δεν είδε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης διαθέτει μακράν την καλύτερη ομάδα στη Βιτεχνική, είναι τυφλός. Θα τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματα. Είναι τυφλός, κανονικός. Είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στη Βιτεχνική ο Άρης. Το καλύτερο δεν σε κάνει άμα κερδίζεις 7 συνεχόμενα ή αν κάνεις 2 ισοπαλίες γίνεις χειρότερος. Μιλάμε για θέμα χρόνου, για τη διάρκεια. Να γίνεις για μια εβδομάδα Μπαρτσελόνα και την άλλη εβδομάδα να γίνεις Χετάφε δεν γίνεται, δεν ταιριάζει. Στο δικό μου λεξιλόγιο. Ναι. Αναμείβεται η προσπάθεια. Οπότε το οικοδόμημα το δικό μας, για να πούμε ότι πρέπει να το στηρίξουμε, πρέπει να στηρίξουμε πρώτα το υπάρχον και αυτό που έχουμε και μετά να πάμε να προσθέσουμε πράγματα τα οποία θα μας βελτιώσουν και θα μας κάνουν καλύτερους. Ναι. Αν μπούμε στη διαδικασία μεταγραφολογίας, θα κάνουμε έγκλημα. Ναι. Μεταγραφολογία θα μπει η ομάδα που είναι 5η, η ομάδα που είναι 8η, που έχει στόχο την άνοδο. Η ομάδα που είναι 7η. Η ομάδα που είναι 4η. Εντάξει, δεν υπάρχει όμως ομάδα στον πλανήτη και νομίζω ότι δεν χρειάζεται έστω και μία μεταγραφή. Όλες οι ομάδες, όπως και η Μπαρτσελόνα, παίρνει παίκτη. Και η Μπαρτσελόνα θέλει παίκτη. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, η Μπαρτσελόνα δεν ρισκάρει το οικοδόμημα της. Ναι. Δηλαδή, εγώ προτιμώ αυτά τα παιδιά που έχουμε να τα έχουμε καλά και αν μπορούμε, έχοντας καλά αυτά τα παιδιά, να προσθέσουμε μισό ακόμα που θα μας κάνει καλύτερο και θα μας βελτιώσει, να είστε σίγουροι ότι θα έρθει αυτό το μισό ακόμα. Και όχι μόνο αυτά τα παιδιά, δυστυχώς η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί και κάποιες συμφωνίες διακανονισμών με αρκετούς από τους πρώην της ομάδας. Τα έχουμε πει επανειλημμένως. Δηλαδή, ναι. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Θα πληρώνεται, αυτή τη στιγμή η διοίκηση πληρώνει την περσινή ομάδα, ναι. Πληρώνει τη φετινή ομάδα και θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μεταγραφές. Και όλο αυτό να βάλουμε φυτίλι, να περιμένουμε κάποιος να πάει να τα ανάψει. Γιατί, να σας πω και κάτι, μια ομάδα στη Β' Εθνική δεν παίρνει ένα ευρώ έσοδα. Γνωστό αυτό. Στηρίζεται μόνο στον κόσμο. Να σας πω κάτι, καλά κάνετε και το λέτε. Για να μην δημιουργούνται και ψευδεστήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις. Να είμαστε παιδιά πραγματιστές, να μην κορυδευόμαστε. Έτσι, ρεαλιστές είναι, γιατί από χθες άρχισε. Πάρε ένα δεκάρι, πάρε ένα φορ, πάρε ένα στόπερ, πάρε ένα αριστερό, ένα εξτρέμ, το άλλο, ένα εκείνο. Εντάξει, εγώ μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας και με τη ειλικρίνειας, γιατί δεν θέλω κανείς να με δει στον δρόμο και να μου πει σε αυτά που είπες ήσουν συνεπής. Εγώ εδώ ήθελα να δουλέψω με ειλικρίνεια όσο πιο καθαρά μπορώ, να μην κάνω λάθη τα οποία τα γνωρίζω πριν τα κάνω. Ναι. Δηλαδή εγώ να οδηγηθώ σε λάθος γιατί θα νιώσω πίεση, να είστε σίγουροι όλοι και να είναι σίγουροι όλοι ότι εγώ πίεση δεν νιώθω.
και δεν θα νιώσω ποτέ. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί κάνω τη δουλειά μου ξεκάθαρα και καθαρά. Και το οικοδόμημα... Ξέρω το καλό της ομάδας μου και ξέρω πώς θα βοηθήσω την ομάδα μου. Μάλιστα. Και το οικοδόμημα που είπατε ακριβώς είναι αυτό που έγινε πέρσι. Δηλαδή υπήρξε ένα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και το Γενάρη αλλά και το καλοκαίρι με συμφωνίες διετίας, τριετίας και την προοπτική ανόδου. Δεν ήρθε η άνοδο, η άνοδος, το πληρώνει φέτος. Και τώρα το πληρώνει φέτος εντός εισαγωγικών. Να σας το πω αλλιώς. Η περσινή ομάδα με μονοετή συμβόλαια, η φετινή ομάδα θα ήταν μια ομάδα που δεν θα είχε να σκέφτεται τίποτα το προηγούμενο, το πέρσι. Ναι. Αν η περσινή ομάδα, καλώς εγώ το πράγμα, το είχε βγει κατηγορία, θα γινόταν το ίδιο ακριβώς. Τα παιδιά που θα φεύγανε, θα είχαν πάλι τη συμβόλαιο ενός χρόνου που θα το διεκδικούσαν παραπάνω και θα αναγκαζόσουν να πάρεις άλλους παίχτες, θα αναγκαζόσουν να δημιουργήσεις πάλι έλλειμμα, θα αναγκαζόσουν να πληρώνεις πάλι δύο ομάδες. Απλά θα υπάρχει, θα υπήρχε κάτι άλλο που το είπατε κι εσείς. Θα είχε και έσοδα. Θα είχε και έσοδα, ναι. Γιατί θα είχε γιατί τηλεοπτικό. Όπως τα έσοδα σου να μην τα ρίξεις για να κάνεις το ρίσιο. Σωστά. Να μην τα ρίξεις να κάνεις το Βικελίδη. Να αλλάξεις το να φλωτάπικα. Να μην τα ρίξεις να κάνεις ό,τι πρέπει. Όχι, να βοηθήσεις ουσιαστικά την ομάδα σου. Αντί να έχεις αγωνιστικό ή και εξωαγωνιστικό budget 3, 4, 5, θα έπρεπε να έχεις 2 και άλλα 2 να δίνεις δεξιά-αριστερά. Έτσι, μπράβο. Για να ξέρουμε γιατί κάποια στιγμή καλή είναι η κουβέντα. Μένει ελεύθερος ο Τάδε, μένει ελεύθερος ο Δήμα. Μένει εκείνο, μένει ο άλλο. Αρέσει. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Μετά ξέρετε τι άλλο υπάρχει. Δεν μας νοιάζει να βρει λεφτά να τα δώσει. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτή η λογική. Το ξέρω, εντάξει. Δεν είναι αυτή η λογική γιατί αν θέλουμε να κοίτα, το εύκολο είναι να δημιουργήσεις πίσω σου τη νύχτα. Να κάνεις 5 πράγματα σκοτεινά, να πάρεις 5 παίχτες και το καλοκαίρι να σου πεις πάτε πληρωθείτε από το βουνό. Έχεις το βουνό πάνω μια τρύπα, πάνε σκάψτε και βρείτε τα. Αλλά το αυτό είναι πιο εύκολο, το κάνουμε. Ναι. Γινόμαστε αεριτζίδες ένα μήνα, παίρνουμε άλλα 5 παιδιά, λέμε 5 παιδιά να φύγουνε, οκ, okay, όλα καλά, όλα ωραία και στο τέλος της ημέρας κοστάμε 500 χιλιάρια. Αν όμως το καλοκαίρι μπεις σε αυτή τη διαδικασία καθαρός και είσαι και παίρνεις και ξέρεις που πατάς, ξέρεις τι έσοδα προσδοκάς, ξέρεις που βρίσκεσαι πάνω κάτω, μπορείς να κάνεις κάτι καλό και ανταγωνιστικό. Ναι. Όπως έγινε εν ολίγη αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Διότι ήξερες ότι έχεις και το 500 για τα παλιά. Οπότε έκανες και ένα budget με δεδομένο ότι έχεις και αυτό το 500 στους πρώην, στον Ταυλαρίδη, στον Τάδο, μην λέμε τώρα ονομαστικά. Φέτος η διαδικασία για να ξέρουμε τι υπάρχει. Σίγουρα μπορεί η ομάδα να χρειαστεί να πάρει ένα παίχτη, δύο παίχτες. Okay. Το βλέπω, το δέχομαι, συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ με το κομμάτι σας είπα πιο. Στο ότι μπορεί κάποιος εύκολα να πετάξει τη μέχρι τώρα προσπάθεια, που μέχρι τώρα προσπάθεια, πιστέψτε με, είναι εξαιρετική. Καλύτερη, παραπάνω από εξαιρετική. Γιατί έγινε μια ισοπαλία στο Αίγιο. Και τι να λέει ρε παιδιά. Στο ποδόσφαιρο, όποιος ξέρει ότι υπάρχουν 3 αποτελέσματα, πετυχαίνει στο τέλος της ημέρας. Όποιος ξέρει ότι υπάρχει μόνο η νίκη, μια ζωή αποτυχημένος θα είναι. Επί του πρακτέου, έτσι για να το αναλύσουμε λίγο, το έχετε βάλει, έχετε θέσει... και το budget ενδεχομένως που θα χρειαστείτε ή αν θα γίνουν ή αν δεν θα γίνουν οι μεταγραφές αυτές το Γενάρη. Γιατί εντάξει, εμείς μιλάμε και θέτουμε το περίβλημα, αλλά προφανώς εσείς με τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Σπανό είτε έχετε καθίσει ήδη είτε θα καθίσετε να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε κάτι. Όταν ήρθα στον Άρη εγώ το καλοκαίρι και μιλάω για μένα, ήξερα και τι πρέπει μπορεί να χρειαστώ το Δεκέμβριο. Δεν το έμαθα το Δεκέμβριο. Ούτε το έμαθα βλέποντας την ομάδα. Εγώ ήξερα τι θα χρειαστώ το Δεκέμβριο. Η ιστορία μας όλη είναι για να ξέρουμε και τι λέμε. Για μένα, για μένα. Καλός και κακός, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στον Άρη και εγώ θα κάνω τα λάθη μου. Δεν θα με οδηγήσει κανείς να κάνω το δικό του λάθος. Θα κάνω εγώ το δικό μου λάθος. Χωρίς δόλο. Πρέπει η ομάδα αυτό που έχει και σου ξαναλέω να το έχει διασφαλισμένο. Να το έχει σε υγεία. Αν αυτό που έχει το έχει σε υγεία, δεν θέλει, όχι πέφτει. Δηλαδή αν σας έλεγε τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε να καταλάβει και ο κόσμος ο κύριος Καρυπίδης ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία μεταγραφή λέω εγώ διότι πρέπει να διασφαλίσουμε το οικοδόμημα και να εξασφαλίσουμε την αδειοδότηση της ομάδας εσείς θα νιώθετε ασφάλεια, δεν θα είχατε... Εγώ με τα παιδιά από αυτή τη στιγμή την ομάδα την έχουν πρώτη και την έχουν πρώτη και μάγκικα και παλικαρίσια και χωρίς καμιά βοήθεια και με μείον 3-4 πέναλτι που δεν μας έχουν δοθεί και που δεν έχουμε μιλήσει, που δεν έχουμε πει και τίποτα, έτσι. Όντως, και δεν μας απασχολεί αυτό το κομμάτι. Νιώθω μεγάλη ασφάλεια. Γιατί σας λέω και πάλι, θεωρώ ότι σε αυτήν την ομάδα έχω και μάγκες και καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχω παιδάκια τα οποία θα μου λυγίσουν. Ξέρω ότι δεν θα μου λυγίσουν. Μάλιστα.
Και κάποιος όμως που δεν μπορούν, που είπε ο προπονητής. Να πάμε και εκεί, μην λέμε όλα τα καλά. Okay, ο προπονητής είπε κάποιοι δεν μπορούν, για να ξέρετε ότι εγώ με τον προπονητή σήμερα έκανα την κουβέντα. Και του είπα ότι δεν γίνεται να μην μπορούν κάποια παιδιά και να είμαστε πρώτοι. Στο μυαλό σου μπορεί να μην μπορούν. Πρέπει να τα κάνουμε να μπορούν. Ναι. Αν δεν τα κάνουμε να μπορούν και πούμε ότι okay, φεύγουν κάποιοι παίχτες, μπορεί να γίνει. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Φύγες ή okay, έφυγες. Το ζητούμενο είναι πριν φύγει να έχεις εξαντλήσει εσύ τα περιθώρια σου, το πόσο μπορεί να το βοηθήσει για να τον εξελίξει. Έτσι. Ναι. Άμα το έχεις εξαντλήσει, okay, πρέπει να φύγει. Τέλος, δεν το συζητάμε. Ναι. Σωστό, ναι. Σωστό, γιατί σωστό. Υπάρχουν παιδιά όντως που σε μια ομάδα δεν κάνουν τίποτα και πάνε και βγάζουν ναι. Και άλλους καλά και πώς βγάζει μάτια. Άρα... Δεν γίνεται να μην ναι. Υπάρχει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Δηλαδή για να το πάρουμε αλλιώς. Είναι ένας παίκτης center for εξαιρετικός που τα προηγούμενα δύο χρόνια έχει μείνει 50 γκολ. Που είναι όπως κουνάς. Ο συγκεκριμένος παίκτης πήγε στον Όφη και δεν έχει την ίδια πορεία που έχει στα Τρικάλα. Τι σημαίνει ότι ο κουνάς ξέχασε να βάζει γκολ. Νόμιζα θα λέγατε στην αρχή για τον Καπνίδη. όχι, τόξι. Ο Καπνίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τον αγώνα του. Ο Αντώνης κάνει τον αγώνα του. Το να είναι ένας προπονητής, να έχει τα θέλω του. Να χρειάζεται ένας παίκτης να βάλει την προσαρμοστικότητά του πιο πολύ με στην ομάδα. Και αυτό κάποια στιγμή να γίνεται ή να μην γίνεται, είναι το έργο του ποδοσφαίρου. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί, δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχει ένα πλάνο, πάει σε αυτό το πλάνο ένας άνθρωπος, κάποιοι το εφαρμόζουν 100%, κάποιοι θέλουν και δεν τους βγαίνει. Ναι. Στο δικό σας το μυαλό, επειδή είστε αυτός που σχεδιάσατε την ομάδα την φετινή και έκανε αρκετές προσθήκες, 13-14 τον αριθμό, τώρα δεν είμαι εύκαιρος, νομίζω κάπου εκεί. Και αρκετές αποχωρήσεις. Κάνοντας έτσι μια πρώτη σούμα μετά από ένα σημαντικό δείγμα γραφής που έχουμε, είστε ικανοποιημένος, νιώθετε ότι έχουν γίνει και κάποια λαθάκια, κάποιες επιλογές που δεν σας βγήκαν ενδεχομένως? Για μένα οι επιλογές που δεν βγαίνουν πρέπει να παίξουν. Εγώ δηλαδή είμαι εγωιστής σε ποιο κομμάτι. Τυφλός δεν είμαι. Άμα κάποιος δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ναι. Αλλά στο κομμάτι αυτό πρέπει να ξέρεις πώς το λες. Okay, μπορεί ένας παίχτης να μην σου κάνει τη δουλειά, αλλά να σου κάνει άλλη δουλειά. Μια ομάδα δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν. Ναι. Μια ομάδα είναι ένα σφαιρικό κομμάτι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν κάποια χρόνια είχα πάρει ένα σεντερφόρ. Τον ακριβοπλήρωσα σε μια ομάδα. Πού ήμουνα. Mm-hmm. Έπαιζε ο δεύτερος σεντερφόρ. Ξέρετε ποια ήταν η επιτυχία? Ότι ο πρώτος παίκτης που πανηγύριζε ήταν αυτός που ήταν στον μάγκο. Οπότε είναι πιο σημαντικό να έχεις τα παιδιά που είναι απ' έξω, τα παιδιά που θεωρητικά αμφισβητούνται που δεν παίζουν, αλλά να είναι αφομοιωμένα μέσα στην ομάδα. Η ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Οι μονάδες δεν μπορούν. Αυτό σε γενικές γραμμές το βλέπουμε στον Άρη, αν κρίνουμε τουλάχιστον, κύριε Μηροφορία, τον τρόπο που πανηγυρίζουν όλοι μαζί τα γκολ. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε, αλλά εμάς μας βγάζει μια εικόνα υγείας αυτό το πράγμα. Εντάξει, η υγεία υπάρχει, να είστε σίγουροι γι' αυτό και να ξέρετε ότι αυτή η υγεία θα όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται. Γιατί ένα αποτέλεσμα όπως το χθεσινό, αν τελειώσει ένα παιχνίδι με τον Όφη την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις ότι με τον Όφη ένα ημίχρονο, στο δεύτερο ειδικά, το παιχνίδι ήταν μονό. Ναι. Παίζαμε μονό, δεν παίζαμε διπλό. Ήταν της παλιά της Αλάνας, μόνο. Σωστό. Βλέπεις ότι τελειώνει το μάτς, μπαίνεις στα αποδυτήρια η ομάδα και εγώ από την ομάδα μου ζητάω πάντα ένα πράγμα. Όταν μέσα στο γήπεδο δώσει τα πάντα και τελειώσει ένα μάτς, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Αν οι ποδοσφαιριστές μου νιώθουν ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους, εγώ είμαι δύο φορές ικανοποιημένος. Είναι δύσκολη η φιλοσοφία αυτή να περάσει στον κόσμο, γιατί ένα αποτέλεσμα μπορεί να είναι διαφορετικό. Συμφωνώ με τον κόσμο ότι θέλει να κερδίσει, θέλει να κάνει. Ο κόσμος όπως του Άρη στο παιχνίδι με τον Όφη έκατσε στο γήπεδο και χειροκρότησε την ομάδα. Ναι. Δεν έφυγε πριν σφίριξε ο διαιτητής. Που σημαίνει ότι εκτιμάει την προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια έγινε. Το ότι δεν μπήκε η μπάλα γκολ, οκ. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να χτυπήσει το κάρι και να πάει έξω. Πήγε με τον πλατέλα. Ή μπορεί να σου βγει ο αντίπαλος μόνος του με τα δίχτυα, να πλασάρει και να πεταχτεί ο Βαλεριάνος να τη διώξει. Ή να την πλασάρει out. Υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτό. Το θέμα είναι πώς το βλέπεις. Και να ξέρεις να το βλέπεις έτσι. Με ξεκάθαρη στάση. Mm-hmm. Πείτε μας και κάτι, μιας και κάνουμε έτσι έναν μίνι πρώτο απολογισμό. Ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος υπέδειξε την πρόσληψη του Δημήτρη Σπανού στην ομάδα. Τον γνωρίζετε, έχετε ξανασυνεργαστεί. Προσαρμόστηκε γρήγορα στον Άρη, θεωρείτε? Και φαντάζομαι δεν θα φύγει όπως έφυγε πέρσι από τον Απόλλωνα, γιατί πέρσι ήταν αίτητος στην παρόμοια κατάσταση και έφυγε ο άνθρωπος. Νομίζω ήταν, εκεί ήταν 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, είχε μια ισοπαλία παραπάνω. Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο? Ακριβώς το ίδιο. Ήταν
είναι ντεζαβού. Ζούμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή κάποιος μου το είπε χθες, ο Σπανός φεύγει, έρχεται ο Μάντζιος μετά την ισοπαλία. Λέω, όχι παιδιά, είναι άλλο Απόλλωνας, ήταν άλλο πράγμα εκείνο. Να σου πω κάτι. Πες, θεωρώ ότι εγώ προσωπικά έκανα λάθος που δεν έφυγα και εγώ. Ναι. Τώρα το λέμε αυτό, αλλά επειδή είχα κάνει όλες τις επιλογές των παιδιών και ήταν μια ομάδα που πάλιψα πολύ και στο τέλος κατάφερε και βγήκε, η μισή άνοδος είναι του Σπανού, είπε. Μένει εκεί αυτό, πάμε παρακάτω. Δεν έφευγες πέρσι να ανεβεί ο Άρης. Πάντως, επειδή μιλάμε για προπονητές, κύριε Μυροφορίδη, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Νίκος Παπαδόπουλος, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την ήττα από τον Πανιόνιο στο Κύπελλο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον Όφη. Παπατζηλίδικο είναι, λέω εγώ. Δεν το λέω Μυροφορίδη. Το λέω εγώ επειδή τον έχω σπουδάσει γι' αυτό. Τον Παπαδόπουλο. Μπορεί να θέλει να μαζέψει γύρω του παράγοντες, δεν είναι κακό αυτό, να μαζέψει γύρω του παράγοντες του Όφη. Να βοηθήσουν την ομάδα. Γιορτές έρχονται στο ίδιο, έρχονται να κάτσουν σε ένα τραπέζι να βοηθήσουν τη δικιά τους ομάδα. Καλά, κάνουν αυτά είναι θεμητά. Ο καθένας αυτό που μπορεί να κάνει για την ομάδα του, ας το κάνει. Δεν με πειράζει. Ναι. Και δεν με πειράζει και ποτέ. Η ιστορία μου τώρα εμένα εδώ, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Σπανός είναι ένας άνθρωπος που προσαρμόστηκε στον Άρη. Γιατί? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον Άρη. Και υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Αν κάνεις μια δουλειά και τη δουλειά που κάνεις οποιοδήποτε να είσαι σε μια ομάδα, από τον φροντιστή, τον προπονητή, οποιοδήποτε κάνει τη δουλειά σε μια ομάδα και δεν σέβεται την ομάδα που δουλεύει και τη δουλειά του, θα αποτύχει. Ο Σπανός είναι το άκρος αντίθετο. Σέβεται πολύ και την ομάδα και τη δουλειά του. Οπότε θα πετύχει. Ναι. Δεν μπορεί μια ισοπαλία ή ένα αποτέλεσμα να κάνει κάποιον καλό ή κακό. Ή μια λάθος αλλαγή χθες. Ναι. Γιατί έγινε αρκετός λόγος και ο ίδιος στην ουσία το είπε. Ναι. Ότι ίσως δηλαδή δεν έπρεπε να βγάλει το Μουμίν γιατί έχασε το κέντρο. Αλλά εντάξει, όπως λέτε, δεν γίνεται ένα δεκάλεπτο ή ένα δηλαδή τέταρτο. Ο Παυλίδης δεν έπρεπε να το βάλει. Τον έβαλα εγώ τον Παυλίδη μέσα τρία καλά. Είμαι στη δράμα. Τον έβαλε ο Καρπίδης. Τον Παυλίδη, τον πήρε, δηλαδή οι αλλαγές επιτυχημένες. Δεν υπάρχει αυτό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή όταν ο παίκτης κάνει 10 τσαφ. Ένας παίκτης κάνει 10 τσαφ. Κάνει λάθος. Είναι άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Δηλαδή ένας προπονητής δεν έχει δικαίωμα να κάνει λάθος. Ένας διαιτητής δεν έχει δικαίωμα να κάνει λάθος. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι κρινόμαστε και το αποτέλεσμα τους. Βέβαια αυτό το αποτέλεσμα είναι ο πρώτος δηλαδή, Άρης στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 9 παιχνίδια έτσιτος με 7 νίκες 2 σοβαλίες. Ναι. Τι να κρίνει το αποτέλεσμα, τι έπρεπε να κάνουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό λέμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και ποιος δεν θα ήθελε από εμάς 9 νίκες. Όλοι. Απλά καλά, επειδή ναι, έγιναν οι 7, έλεγε σε να πάρω και τα άλλα δύο. Τρώγοντας αν έρχεται και η όρεξη. Κοίτα, είναι καλό στο ποδόσφαιρο όσο κερδίζεις να σου ανοίγει η όρεξη. Είναι θεμητό απίστευτα πολύ. Μου κάνει εμένα γιατί εγώ ζω με την νίκη. Αλλά έμαθα να ζω και χωρίς την νίκη. Mm-hmm. Έμαθα να διαχειρίζομαι το αποτέλεσμα όπως έρχεται. Γιατί υπάρχουν ημέρες που δεν θα πάρεις αυτό που θέλεις, αλλά υπάρχουν ημέρες που θα σου το δώσει αυτό που έχασες. Mm-hmm. Δηλαδή ειδικά με τον Όφη αυτό που δεν πήραμε, γιατί χθες μπορούσαμε και να το χάσουμε έτσι. Ναι. Θα το πάρουμε κάπου αλλού. Δεν υπάρχει ύψος να μην το πάρουμε κάπου αλλού. Γιατί έχουμε μια ομάδα που είναι μέσα στο γήπεδο, που μπαίνει και έχει 60-70% κατοχή σε κάθε παιχνίδι. Μοιραία κάποια στιγμή και όσο περνάει ο καιρός, θα ανεβαίνουν και τα γκάρια αυτής της ομάδας έτσι. Ήρθε μια κούραση τώρα λογική. Θα ανοίξει λέτε η ομάδα δηλαδή. Ξεκάθαρα και πολύ. Α, θεωρείτε είναι καλύτερος δηλαδή ο Άρης όσο περνάει ο καιρός. Για μένα. Ναι. Για μένα έχουμε πάνω από 50% βελτίωση ακόμη. Πάνω από 50? Άρα είμαστε ούτε στα μισά δηλαδή ακόμη. Για μένα, για τα μάτια μου. Ναι. Δεν είμαι υπερβολικός να ξέρετε. Ναι. Βλέπω αυτό που μπορεί να βγάλει ο κάθε παίχτης. Όταν αυτό μπορεί να το βγάλουν όλοι μες στην ομάδα, θα δούμε καταπληκτικά πράγματα. Να το ξέρετε. Και δεν το λέω για να ερωτήσω μια κατάσταση. Είναι αυτό που πιστεύω. Και να ξέρετε τουλάχιστον βλέπω μπάλα λίγο έτσι νομίζω. Ναι, εντάξει. Και έχετε πει και από την πρώτη στιγμή που πατήσατε το πόδι σας στο Βικελίδης ότι έχετε ένα στοίχημα και αυτό νομίζω δεν το ξεχνάτε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον δεν με θέλω τον να λέω μεγάλα λόγια. Εν μέρει το δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι του στυλ μου τα μεγάλα λόγια. Mm. Αλλά είναι του στυλ μου όμως είναι να κάθε εβδομάδα να είναι τελευταία εβδομάδα μου στο ποδόσφαιρο. Και όταν θα φύγω το ποδόσφαιρο να μου θυμούνται ότι πέτυχα. Αυτό έχω μάθει μέσα μου και αυτό έχω βάλει ως φιλοσοφία μέσα μου. Και αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να έχει η ομάδα μου. Και αυτή πρέπει να περάσουμε μέσα σε όλους. Και αυτή περνάει σιγά σιγά. Μάλιστα. Γενικότερα από το πρωτάθλημα το φετινό, πώς το βλέπετε, είναι καλύτερο ή χειρότερο το επίπεδο σχέση με την περσινή χρονιά? Θεωρώ είναι πολύ καλύτερο. Είναι πιο ανταγωνιστικό.
Ναι. Δηλαδή, για να το πούμε πιο αγωνιστικό, καταρχήν, υπάρχουν ομάδες μέσα που είναι καλά δομημένες, με νέα παιδιά και σαμικός. Ας έχει δανεικούς. Δεν έχει να λέει κάτι. Είναι μια ομάδα καλά δομημένη. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες που είναι από κάτω, πέφτουν έξι ομάδες που αυτόματα κάνουν το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Ναι. Βλέπεις ότι όλοι θα παίξουν για να πεθάνουν την Κυριακή. Όποιον παίζουν, ό,τι πάρουν. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει να συμβεί. Αυτό πρέπει να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορεί να πει ταξιδευτική πετσέτα κανείς ή να έχει 10 διάφορες ομάδες επειδή πέφτουν δύο. Mm-hmm. Αδιάφορη ομάδα μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα είναι ο Άρης. Γιατί αν κάνει αυτό που πρέπει θα είναι αδιάφορος λίγο πιο νωρίς. Ναι. Δεν θα είναι η ομάδα εκεί από κάτω. Και σωστά. Και από την έδρα του Πανεγιάλη, από την οποία χθες ο Άρης δεν κέρδισε, δεν πέρασε με νίκη δηλαδή, θα περάσουν δύσκολα φαντάζομαι και όλοι όσοι επαναπέξουν. Μπορεί να περάσουν δύσκολα πολύ. Η αίσθηση που είχα εγώ χθες από τον Παγκό, δεν ξέρω τι αίσθηση μπορεί να έχει ο κόσμος βλέποντας το παιχνίδι, ήταν η αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα μπει τον γκολ το δικό μας. Έτσι. Ναι, ναι. Όταν έτσι, ξεκίνησε ναι. το παιχνίδι και έβλεπα ότι το ελέγχουμε απόλυτα και μπορούμε να πάσει. Περίμενα κάποια στιγμή, το έβλεπα ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Ίσως να μην το προκαλέσαμε με 1000 τρόπους και να το προκαλέσαμε με 980 τρόπους. Να αφήσαμε 20. 20 τρόποι δεν τους εξαντλήσαμε. Εκεί είμαστε αναχωρημένοι για αυτό το κομμάτι. Γιατί έπρεπε να βρούμε 1000 τρόπους να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε γκολ. Πάντως αν είστε προληπτικός και ο Απόλλωνας 0-0 έφερε στο Αίγιο. Τα ξέρω και με τον ίδιο διαιτητή. Απλά μήπως γι' αυτό δεν μας έδωσε το πέναλτι. Επειδή έδωσε αυτό το βόλεϊ, το θυμάστε το περσινό. Εντάξει, δεν πειράζει. Το παιδί στο τέλος ο διαιτητής έδωσε συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Που αυτό είναι πολύ τιμητικό. Δηλαδή, επειδή το ποδόσφαιρο, παιδιά, εγώ το ζω μέσα στις γραμμές. Και το ζω έντονα. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και ο διαιτητής σου δίνει συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Γιατί οι παίχτες σου δεν τον βρίζανε, δεν διαμαρτυρήθηκαν, ενώ δεν τους πήγαινε το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να το νιώθει ένας διαιτητής ότι τον σεβάστηκε η ομάδα που έπαιζε. Δεν έδωσε όμως το πέναλτι, γιατί είναι καθαρό το πέναλτι. Δεν πειράζει, θα το πάρουμε αλλού. Δεν ξέρω. Αυτό λογικά κυκλοφορεί και στην πιάτσα των διαιτητών. Αυτοί και τα λένε και μεταξύ τους, φαντάζομαι. Την αντιμετώπιση που έχουν από τους παίκτες του Άρη. Είναι σημαντικό να έχει να υπάρξει σεβασμός προς τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει λάθος. Έκανε λάθος και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε το κεφάλι κανενός. Να ξέρουμε και να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Έκανε λάθος, είναι άνθρωπος. Ο δόλος είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είδα ότι ο άνθρωπος θα δώσει και δόλο να μας αδικήσει κάπου. Οπότε το προσπερνάμε, πάμε στο επόμενο, τελειώσαμε. Και μιας και αναφερθήκαμε αρκετά και για μεταγραφές, να μην ξεχνάμε και κάτι, κύριε Μουροφορίδη, και θέλω ένα σχόλιο και για εσάς. Υπάρχει ένα παιδί, το οποίο δεν το έχουμε δει γιατί ήταν πολύ άτυχο, που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποτελέσει το επόμενο διάστημα. Εντάξει, μια βοήθεια, ο Δημήτρης ο Ανάκουγλου. Όχι βοήθεια. Ο Ανάκουγλου υπό άλλες συνθήκες ήταν να σπέξει δεκάδες τώρα. Ναι, βέβαια. Έχει ποιότητα, ξέρετε. Είναι το δεκάρι που θεωρητικά είναι ένας παίκτης που είναι γλυκός παίκτης με την μπάλα. Ναι. Δεν είναι με την μπάλα δύσκολος και δίσκαμπτος. Είναι ένας γλυκός παίκτης με την μπάλα. Μακάρι το παιδί να έχει την υγειά του, να είναι καλά και να μπει και να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του. Θα μπει μέσα Γενάρη, τέλη Γενάρη, μπαίνει. Μακάρι, να είναι πρώτο Θεός, να είναι καλά το παιδί, να έχει την υγειά του. Ίσως να είναι και αυτή μια μεταγραφή. Αυτή ίσως είναι και καλύτερο παίκτη, δεν μπορείς να βρεις ποτέ από τον Ανάκουγλου. Από αυτούς που είναι ελεύθεροι και μπορούν να σου προτείνουν, από τον Ανάκουγλου δεν είναι καλύτερο. Για να ξέρουμε και τι βλέπουμε. Mm-hmm. Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μια πολύ μεγάλη ατυχία στο ξεκίνημα της σεζόν με το χιαστό του Βραζιλιάνου. Εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη. Εντάξει, ο Πίντο είναι ένα παίκτη που μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά πέρα από εκεί. Μετά από τον τραυματισμό αυτόν πρέπει να καταλάβουν όλοι το δικό μας σκεπτικό και το πώς εμείς εμπιστευόμαστε μια ομάδα. Γιατί είναι σημαντικό η ομάδα σου να νιώσει ότι την εμπιστεύεσαι. Επειδή τραυματίστηκε ο Πίντο, αν δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο Διαμαντόπουλο και στον Καπνίδη και παίρνουμε ακόμα έναν παίχτη, θα είχαμε τρεις στεναχωρημένους. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα έμπαινα στη διαδικασία, ο ένας να είναι από εδώ, ο άλλος από εκεί. Θα είχαμε θεματάκια χωρίς λόγο. Η εμπιστοσύνη που δείξαμε στα δύο παιδιά αυτά. Και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα, χωρίς να μετράμε τα γκολ τους ή το ένα ή το άλλο, βαθμολογικά και μόνο, είναι μια χαρά. Το ότι δυο παιχνίδια δεν σκόραρε η ομάδα, δεν είναι υποχρεωμένο σε μια κάθε ομάδα να κάνει γκολ ο συντερφός της Καρδιακή. Η ομάδα πρέπει να βάζει τον γκολ. Τα γκολ δεν τα βάζει δυνατομικά οι παίχτες, η ομάδα τα βάζει.
Ο Άρης πάντως έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, τους περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, δεν πρέπει να το λέει, πρέπει να το δείχνει. Και θεωρώ ότι το δείχνουμε. Mm. Είμαστε μια ομάδα με πίστη στην ομάδα, τα παιδιά μεταξύ τους πιστεύουν στην ομάδα και παιχνίδι με το παιχνίδι, κάποια στιγμή αυτή θα δείτε πράγματα, σας λέω, που θα είναι εξαιρετικά. Και νομίζω ότι η χρονική στιγμή της διακοπής θα κάνει πάρα πολύ καλό και σωματικά και πνευματικά σε αυτή την ομάδα. Είναι ευεργετική. Ναι. Είναι ευεργετική γιατί θα καθαρίσει το μυαλό όλων. Γιατί θέλοντας και εμείς, μπορεί εγώ προσωπικά ζωή μου να μην το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το κάνει ένα παιδί, ένας παίκτης έτσι. Ναι. Να στρεσάρεται. Και να έρχεται σε μια πίεση χωρίς λόγο. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή πήγαμε να πούμε σε κίνδυνο, δεν θα την μπαίναμε ποτέ, γιατί υπάρχει ο τρόπος διαχείρισης. Αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς πώς σκέφτεται ένα παιδί εκείνη τη στιγμή, ότι δεν μας πήγε καλά, μηδέν, τι έγινε, τι κάναμε, στην καταστροφή. Δεν υπάρχει καταστροφή. Mm-hmm. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να καταστραφείς, αν είσαι λίγος. Mm-hmm. Αν δεν είσαι λίγος και είσαι μάγκας, θα βρεις τον τρόπο. Ναι. Πέρα του Άρη, οι ομάδες που πρωταγωνιστούν είναι αυτές που περιμένατε, δηλαδή είναι... Και ξέρω την Παναχαϊκή, ναι, αν την περιμένατε να είναι τόσο ψηλά. Την περίμενα. Ναι. Την περίμενα να είναι τόσο ψηλά γιατί εκπέμπει υγεία. Γιατί είναι ομάδα. Όντως είναι, όντως. Και φάνηκε και χθες που έπαιζε από το 8ο λεπτό με παίκτη λιγότερο στην Καλαμαριά. Ναι, και... ναι, είναι ομάδα. Η Παναχαϊκή είναι ομάδα, είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι ο ορισμός το πώς μπορείς να... με λίγα πράγματα να δημιουργήσει κάτι καλό και αυτό να εκπέμπει υγεία. Και αυτοί εκπέμπουν υγεία. Δόξα, Τρίκαλα, Όφη και Απόλλωνας είναι οι υπόλοιποι. Έχουν μείνει βέβαια κάποιοι, ο Απόλλωνας έχει μείνει κάπως πίσω. Λόγω προγράμματος το λέω το κάπως πίσω επίσης, γιατί εντάξει, βαθμολογικά δεν έχει μεγάλη διαφορά με τον Όφη, αλλά δεν έχει βγάλει το δύσκολο πρόγραμμα, αρχίζει με τον Άρη τώρα για τον Απόλλωνα. Άρχισε με την Παναχαϊκή, αν θέλετε. Ναι, εντάξει, σίγουρα ο Απόλλωνας είναι λίγο πίσω, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Όταν σε ένα αποτέλεσμα μπορείς με ένα αποτέλεσμα να είσαι κοντά ή μακριά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Ο Απόλλωνας, άμα κέρδιζε χθες, ήταν μια ομάδα που ήταν τρίτος μόνος του και okay, ήταν κοντά. Mm-hmm. Δύο αποτελέσματα κολλητά σε κάνουν να βλέπεις πάλι πάνω. Τα Τρίκαλα που μείνανε πίσω με δύο αποτελέσματα βλέπετε ότι πλησιάσανε. Ναι. Οπότε δύο-τρία κολλητά παιχνίδια σε ξαναβάζουν στην πορεία σου. Κάτι που εμάς δεν πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε μέχρι τώρα και πρέπει πάνω σε αυτά να χτίσουμε. Σωστά. Δεν πρέπει να έχουμε τρίτο και τέταρτο αποτέλεσμα σαν τα δύο προηγήθηκαν. Εννοείται δεν πρέπει να έχουμε. Εννοείται δεν πρέπει να έχουμε και η ιστορία μας όλη είναι ότι πρέπει να είμαστε από εδώ και πέρα πιο ψηλιασμένοι. Γιατί όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν κάτι τον Άρη και είναι θεμητό, γιατί θα πέσουν άμα δεν το κάνουμε. Ειδικά οι ομάδες οι χαμηλά. Εμείς πρέπει να αποδεικνύουμε όμως κάτι εκεί με χίλιους τρόπους ότι είμαστε καλύτεροι από όλους. Mm-hmm. Φαίνεται πάντως ότι αυτό το δίδυμο στην ομάδα, εσείς και ο κύριος Πανός λειτουργείτε στη λογική του μαστίγιου και καρότο. Δηλαδή, εσείς μου δίνετε εντύπωση ότι είστε, γιατί είστε ένα κομμάτι της ομάδας και μάλιστα μιλάτε και πολύ συχνά στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει το καρότο που πολλές φορές το χρησιμοποιείτε εσείς και το μαστίγιο που το χρησιμοποιεί ο προπονητής. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Υπάρχουν πρόσφατα, να σου πω κάτι. Ξεκάθαρα για να ξέρουμε γιατί λέμε. Σε μια ομάδα ο προπονητής είναι το αφεντικό των αποδυτηρίων. Ο άνθρωπος εκεί μέσα πρέπει να λειτουργήσει βάσει τα θέλω του. Εγώ είμαι άλλο κομμάτι και είμαι το κομμάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν έχουν σχέση με τον προπονητή. Και το ξέρουν, το έχουν καταλάβει. Αν δεν το έχουν καταλάβει, κοιμούνται όρθιοι. Ο προπονητής κάνει τη δουλειά του, εγώ κάνω τη δικιά μου δουλειά. Από εκεί και πέρα. Είναι σημαντικό πολύ ο προπονητής να μπορεί να εκφραστεί χωρίς τρίπλες. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει αληθινά κάθε κατάσταση. Το ίδιο πρέπει να αντιμετωπίζω και εγώ. Στο κομμάτι αυτό, να ξέρετε, με το Σπανό είμαι ίδιος. Στο κομμάτι ότι αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση με την ίδια σοβαρότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τριπλίτσες. Αν δούμε το λάθος πρέπει να το πούμε. Αν δεν δούμε το λάθος πρέπει να το επιβραβεύσουμε. Το ότι ο προπονητής έχει, ο Δημήτρης έχει την τρέλα, γιατί έχει τρέλα, είναι η καλή τρέλα, η υγιής τρέλα. Ναι. Να θέλει να κερδίσει, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Και εγώ θέλω να κερδίσω πιο πολύ. Αλλά πρέπει να διαχειριζόμαστε και πράγματα. Θα υπάρξει κάποια συνάντηση τις επόμενες μέρες και με τον κύριο Καρυπίδη, έτσι για να καταστρώσετε το πράγμα. Αν και φαντάζομαι τα λέτε και καθημερινά, εντάξει.
η συνάντηση μπορεί να βγει απλά για να, να γίνει απλά για να δει φωτογραφία. Αν πιστεύετε ότι δεν μιλάμε όλη μέρα. Γι' αυτό. Ήταν περιττή ερώτηση, νομίζω. Δηλαδή, συνάντηση να την κάνουμε τι, να την κάνουμε φωτογραφία, θα στείλουμε ο καθένας μια selfie. Κάνετε σε ένα κολλάζ και βγάλετε τις δύο. Άρα έχετε καθορίσει το πλάνο, αυτό λέω. Αυτό θέλω να πάρω εγώ. Πλάνο στο ποδόσφαιρο της Football League. Αν δεν το βάλεις σωστά από το καλοκαίρι, δεν μπορείς να φτιάξεις το δεκέμβρη. Μάλιστα. Ωραία. Κατανοητό είναι αυτό. Εντάξει. Εντάξει, προφανώς όμως θα υπάρξει και κάτι πιο στο τώρα. Δηλαδή μπορεί να έρθει ο Τσαλτίδης και να σου πει: εγώ θέλω να φύγω. Άμα έρθει ο Τσαλτίδης και εγώ μου πει: εγώ θέλω να φύγω, θα του δώσω δύο φιλιά στα βορτά και θα φύγω στην Παναγία. Εντάξει. Όποιος θέλει να είναι εδώ, είναι εδώ. Όποιος δεν θέλει, δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Αυτό είναι και ο Μυροφορίδης, αυτό είναι και ο Σπανός, αυτό είναι. Μπορεί όμως και ο Μυροφορίδης για να το κλείσουμε να έχει δει κάτι το καλοκαίρι στον όποιο Τσαλτίδη και να τον έφερε για αυτόν τον λόγο και τώρα να βλέπει ότι δεν μπορεί ο Τσαλτίδης, οπότε θα αναγκαστεί να του πει αυτός πρέπει να φύγεις. Πάλι με φιλιά να το διώξεις. Αλλά... Βρε, με φιλιά θα φύγει όποιος να φύγει. Δεν μπορείτε να φύγει με μαχαίρι. Μη θέλει λεφτά, αυτό λέω εγώ. Εκεί είναι και αυτό το άλλο, με τα λεφτά. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Όλοι αυτοί να φύγουν που ήρθαν φέτος. Αυτά που παίρνουν οι περσινοί δεν θα τα δώσουμε. Ναι, σωστό αυτό. Απλά θα προσθεθούν σε αυτά που παίρνουν οι περσινοί. Γι' αυτό είναι το θέμα. Πίστεψέ με ότι κάποιοι θα φύγουν και με χαμόγελο. Ναι. Άστο, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, είναι κουβέντα διαχείρισης πολύ μεγάλη. Έτσι. Ναι, εντάξει, είστε ξεκάθαρος νομίζω από την πρώτη στιγμή της κουβέντας ότι δεν πρέπει να θέσουμε σε κανένα κίνδυνο το οικοδόμημα, ότι αυτό θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία με την οποία θα κινηθεί ο Άρης. Στο επόμενο διάστημα. Ποιο είναι, το σημαντικότερο είναι αυτός που θα έρχεται στο γήπεδο για να δει την ομάδα να έρχεται όπως έρχεται, γιατί ήρθε μόνος του. Τον έφερε η ομάδα να έρχεται με τη διάθεση που ήρθε με τον Όφη. Ναι. Εγώ πραγματικά γούσταρα πολύ τη διάθεση που είχε ο κόσμος. Ήταν διάθεση υποστηρικτική. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που είναι εκεί μέσα. Ρε αυτοί είναι, ρε μπορούν, δεν μπορούν, είναι κουτσί στραβή για τους όλους τον Άγιο Παντελήμωνα. Ναι. Ήταν υποστηρικτικός. Είναι σημαντικό πολύ αυτό που έκανε ο κόσμος στο μαζί με τον Άσο. Και φαντάζομαι θα το κάνει και με τον Απόλλωνα Πόντου αμέσως μετά τις γιορτές που είναι η πρώτη. Δεν πιστεύω να σταματήσει να το κάνει φέτος. Έτσι εγώ θεωρώ. Γιατί είναι κάτι το οποίο το κερδίζει η ομάδα. Και όσο κερδίζει η ομάδα πράγματα δεν υπάρχει κανείς αγνώμονας. Δεν υπάρχουν τυφλοί. Μάλιστα. Γιορτές, τι έχει το πρόγραμμα για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας? Έχει λίγο ξεκούραση. Ξεκούραση, να πάω λίγο με την οικογένειά μου, στην οικογένειά μου. Να ηρεμήσουμε, να κάνουμε τις γιορτές μας, να καθαρίσουμε το μυαλό μας, γιατί το χρειαζόμαστε ίσως πιο πολύ εμείς από τους παίχτες. Να κάνουμε 4-5 μέρες με αγαπημένα μας πρόσωπα και να είμαστε καλά και χαλαροί, χωρίς τις κοτούρες. Παίζω την Κυριακή και πρέπει να βρίσκω τον τρόπο να είμαι καλά, να χίλια να. Να ηρεμήσει το μυαλό μας, να ηρεμήσει το μυαλό όλων μας. Σωστά. Θέλω έτσι να βάλετε εσείς τον επίλογο, μιας και είναι και οι γιορτές, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, απευθυνόμενος έτσι στον κόσμο του Άρη που σας ακούει. Να έχουν την υγεία τους, να χαίρονται τις οικογένειές τους, να τους χαίρονται οι οικογένειές τους. Είναι δύσκολα τα χρόνια, ειδικά για τον Αριανό, και οπαδικά και στην καθημερινότητα που ζούμε σαν χώρα. Είναι δύσκολη επιβίωση με αυτό που συμβαίνει. Να έχουν υπομονή, να μπορέσουν να είναι καλά στα σπίτια τους και όλα θα είναι καλά, να έχουν την υγειά τους, τίποτα άλλο. Την υγειά τους μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και κουβέντα. Εσείς να έχετε την υγειά σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Γεια σας.